Βρισκόμαστε σε μια σεισμογενή περιοχή με έντονη έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας όλο αυτό το διάστημα και από αυτή την άποψη έχουμε συναντήσεις με μαζικούς φορείς. Είδαμε τον Δήμαρχο καταρχήν, θα δούμε το Εργατικό Κέντρο και τους Συλλόγους των Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών. Θα θέλαμε να επισημάνουμε το εξής ζήτημα, το οποίο περιλαμβάνεται και στην ερώτηση που κατέθεσε το κόμμα μας στη Βουλή. Χρειάζεται άμεσα προληπτικός, συνολικός έλεγχος σε όλα τα ζητήματα, ιδιαίτερα όμως για τα δημόσια κτίρια, για τις δημόσιες υπηρεσίες όπου καθημερινά συνοστίζονται χιλιάδες συμπολίτες μας, και επίσης χρειάζεται έλεγχος προληπτικός και στατικότητας αλλά και γενικότερα στις εργατικές κατοικίες ΘΥΒΑ 3. Σε όλα αυτά τα ζητήματα προτεραιότητα πρέπει να έχουν τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, είναι φθαρμένα, είναι προβληματικά ή είναι παλαιά, και βεβαίως χρειάζεται να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους, στο λαό της Θήβας, να μπορεί να απευθύνεται σε γνώστες, σε επιστήμονες, σε ειδικούς, οι οποίοι δεν υπάρχουν σήμερα, άρα η κυβέρνηση, το κράτος πρέπει να μεριμνήσει γι' αυτό, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν ακόμα και στις κατοικίες τους ή στα μαγαζιά τους τον απαραίτητο στατικό ή άλλο προληπτικό αντισεισμικό έλεγχο. Αυτά είναι ορισμένα από τη δέσμη των ετοιμάτων που θέτουμε, μαζί με τα υπόλοιπα ζητήματα που μας θα θέσουν οι φορείς και θα τα προωθήσουμε τόσο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όσο και όπου χρειάζεται. Θα ήθελα το σχολιασμό σας απέναντι στον κυβερνητικό σχεδιασμό σχετικά με τα εργασιακά. Γενικότερα τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση με τα νομοσχέδια, τα αλλεπάλληλα, τα αντεργατικά που έχει ψηφίσει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις όπως του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας οι παλιότερες, νόμοι οι οποίοι μένουν σε ισχύ απόλυτη, οι περισσότεροι είναι νόμοι των μνημονίων, οι οποίοι δεν αφορούσαν τελικά, όπως προειδοποιούσαμε ως ΚΚΕ, την περίοδο εκείνη της κρίσης, αλλά ήρθαν για να μείνουν αυτοί οι νόμοι. Άρα ο ελληνικός λαός με τον εμβληματικό νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα για την κατάργηση αυτών των νόμων και στην πράξη οι ίδιοι με την πάλη τους να τους πετάξουν στα σκουπίδια, όπως έκαναν πρόσφατα με τον νόμο Χατζηδάκη στη μεγαλειώδη απεργία και στα συλλαλητήρια της 6ης του Απρίλη. Και βεβαίως αυτό που ταλανίζει, που υποφέρει η λαϊκή οικογένεια, τα λαϊκά νοικοκυριά και όλος ο ελληνικός λαός, είναι η έξαρση της ακρίβειας, η οποία δεν ξεκίνησε τώρα με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία που κάνει η Ρωσία εκεί και οι επιπτώσεις που έχει γενικότερα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο αυτός ο πόλεμος, αλλά ξεκίνησε πολύ πιο πριν, με την πορεία απελευθέρωσης, την απολιγνητοποίηση, το γεγονός ότι δεν αξιοποιούνται όλες οι μορφές ενέργειας, όλες οι πηγές ενέργειας τις οποίες έχει η ελληνική οικονομία και το ελληνικό υπέδαφος, δηλαδή και ορυκτά λιγνίτη και από εκεί και πέρα υδρογονάνθρακες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γεωθερμία, υδάτινο δυναμικό και πάει λέγοντας.